Γεια σας φίλοι μου, στο σημερινό βίντεο έχουμε παρουσίαση μιας σαύρας. Λοιπόν, μια πρασινόσαυρα στο χωράφι με τις ελιές, τώρα που είμαι για βοσκή. Κατάφερα να την πιάσω. Είναι ένα από τα πιο γρήγορα έρπετα, πολύ δύσκολα να πιάσεις. Μία φορά έχω ξαναπιάσει στη ζωή μου μεγάλη, μικρή έχω ξαναπιάσει. Αλλά οι μεγάλες είναι όμορφες πράσινες. Και είχα ξαναπιάσει λοιπόν πριν από κανένα 2 χρόνια μία πιο μεγάλη. Πλήρες ενήλικη πρέπει να ήταν. Είχε παγιδευτεί μέσα στην καλύβα με τις κατσίκες και κατάφερα να την πιάσω. Την έκανα βίντεο, να το ανέβαζα, αλλά είχα κάνει μια βλακεία και το βίντεο χάθηκε. Και το θυμάμαι από τότε. Και λοιπόν σήμερα ξαναέπιασα μετά από 2 χρόνια. Έκανα μια απότομη κίνηση με το χέρι μου και την έπιασα. Ήταν στο χορτάρι, δεν με είχε καταλάβει φαίνεται. Εντάξει, δεν είναι και πλήρες ενήλικη. Η άλλη που είχα πιάσει ήταν μεγαλύτερη. Τουλάχιστον τώρα θα έχω και στο κανάλι βίντεο με τέτοια σαύρα. Γιατί το θυμόμουν, μου έχει μείνει αυτό που έχασα ένα βίντεο τζάπα. Τόσο άδικα. Και ήταν ωραίο. Τώρα λοιπόν έπιασα μία. Έχω δείξει πριν από κάνα 2 χρόνια πλάνα από πρασινόσαυρες. Όχι να τις κρατάω. Βίντεο. Από μερικές να τις δείχνω στο χωράφι να περπλανούνται. Ωραίο βίντεο εκείνο, έχει ωραία πλάνα. Όποιος θέλει ας πάει να το δει. Λέγεται πλάνα από πρασινόσαυρες. Και λοιπόν τώρα έπιασα μία με το χέρι μου. Θα τη βγάλω φωτογραφίες, την παρουσίαση στο βίντεο και θα την αφήσω. Λοιπόν δείτε κάτω, στο κάτω μέρος της, τα χρώματά της. Είναι πιο απαλή στο κάτω μέρος, πάνω είναι πιο σκληρή. Από κάτω είναι πιο ευάλωτη σε θηρευτές και οτιδήποτε. Βλέπετε ωραία λαχανή κυτρινοπά χρώματα. Πράσινα, μακριά ουρά, ωραία μεγάλη. Αυτές οι σαύρες ρίχνουν τις ουρές τους, όπως πολλές άλλες σαύρες, αν απειληθούν, ώστε να γλιτώσουν από κάποιο θηρευτή. Οπότε δεν την πολύ πιάνω στην ουρά, δεν θέλω να τη ρίξει. Θα ξαναφυτρώσει νέα όταν τη ρίξει, αλλά θα φαίνεται λίγο πιο άσχημο. Η πρώτη ουρά είναι η καλύτερη, βλέπετε. Ωραία ουρά, πιο μακριά από το κανονικό σώμα της, καλά καλά. Μακριά δάχτυλα, μεγαλούτσικα νύχια, δάγκωσε κιόλας. Εντάξει, δεν έχει πολύ δύναμη, μικρή είναι αυτή. Όπως είπα, δεν την πιάνω από την ουρά, να μην τη ρίξει τζάπα, κρίμα είναι. Τη βλέπετε, πανέμορφο ζώο, πολύ όμορφες σαύρες αυτές. Ειδικά οι μεγάλες είναι ακόμα πιο καλές. Να τη και πάνω στη φόρμα μου, εδώ πιστεύω κάνει καλύτερα πλάνα. Τη βλέπετε. Τώρα με το ένα χέρι πάλι τραβάω βίντεο, με το άλλο κρατάω το πλάσμα. Είμαι στο χωράφι και τα βρίσκω όλα αυτά έτσι, τυχαία ας το πούμε, και δεν έχω κάτι μαζί μου, ας πούμε κάποιο κουβά, να το βάλω μέσα να το δείξω λίγο καλύτερα. Αλλά και πάλι κάνω όσο καλύτερα πλάνα μπορώ και παίρνετε καλά πλάνα πιστεύω. Νάτι και λίγο κάτω στο χώμα, δεν την πολύ αφήνω γιατί μπορεί με το παραμικρό να φύγει, είναι άγρια πλάσματα. Φαίνεται πρόσφατα να έχει αλλάξει δέρμα. Στην ουρά της έχει και το παλιό, ας το πούμε, φλούδες και τέτοια. Γι' αυτό είναι τόσο γυαλιστερή. Αυτή ήταν πάνω κάτω η παρουσίαση. Έτσι ένα μικρό βιντεάκι να τη δείτε. Δεν πιάνεις και εύκολα αυτά τα πλάσματα, όπως είπα. Έχει πολλές εδώ στο χωράφι. Γενικά ό,τι βρίσκω σε στυλ άγριο ζώο, χελώνες, σαύρες, φίδια, κάνω μία παρουσίαση. Πρόπερση είχε πάρα πολλές χελώνες, θυμάμαι. Είχε τόσες σε φάση που είχα πει ότι δεν θα κάνω βίντεο πλέον όποιες βρίσκω. Γιατί έβρισκα σχεδόν κάθε μέρα. Φέτος δεν έχει τόσες. Τέλος πάντων, κανάλι ζώων είναι το κανάλι μου και τα άγρια ζώα εννοείται τα δείχνω. Όποτε πιάνω κάτι άγριο ζώο, σαύρα, φίδι, χελώνα, οτιδήποτε, το κάνω μία παρουσίαση. Υπάρχει και το ανάλογο playlist με παρουσιάσεις άγριων ζώων και ειδικό playlist στις χελώνες. Έτσι μια υπενθύμηση. Αυτά λοιπόν, ας αφήσουμε τώρα τη σαύρα να φύγει, να δούμε πώς θα τρέξει, αν θα τρέξει. Ας την αφήσουμε λοιπόν, είναι ελεύθερη. Να λοιπόν, έφυγε. Δεν έχει καταλάβει ακόμα καλά καλά, κουράστηκε λίγο και δεν φεύγει τόσο γρήγορα. Αλλά θα φύγει εντάξει.
Αυτά λοιπόν, αντίο.